Εδώ, με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Ζει η μαγείρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδέστηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Μέχρι και με μαγιό θα επισκέπτονται τουριστικές επιχειρήσεις, εφοριακοί και στελέχοι τους ΔΟΕ. Αλλαγή στο dress code των αστυνομικών ελεγχτών, στοχευμένη έλεγχη σε επιχειρήσεις με τεράστιους τζίρους, ακόμη και ξεψάχνισμα των φορολογικών τους βιβλίων, περιλαμβάνει το σχέδιο δράστης της οικονομικής αστυνομίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της ανασφάλισης της εργασίας σε κοσμοπολίτικα νησιά και τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί και στο ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδος, αλλά και τις κατατόπους εφορίες. Οι πληροφορίες λένε ότι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Οι αστυνομικοί αλλά και οι εφοριακοί θα χρησιμοποιούν ασφαλίτικα τεχνάσματα και κόλπα, αφού θα πηγαίνουν ως πελάτες, ντυμένοι ακόμη και με βερμούδες και μαγιό, θα κατοπτεύουν το χώρο, θα τσεκάρουν τις αμυγικές μηχανές, θα παραγγέλνουν δεύτερα και τρίτα ποτά για να δουν αν οι ιδιοκτήτες κόβουν αποδείξεις και στη συνέχεια θα εισβάλλουν τα κλιμάκια για να επιδώσουν τα πρόστιμα στους παραβάτες. Με λυγμούς και δάκρυα στα μάτια, μια γυναίκα 70 ετών ζητά βοήθεια. Ζει κυριολεκτικά στον δρόμο και πουλά τενεκέδες για να ζήσει. Αν ο κόσμος με δει και έχει δυνατότητα να με βοηθήσει με ένα δωμάτιο και λίγο έτσι σαν να βλύει να βάζω αυτά τα τενεκέδες. Κι όμως, κάτω από αυτές τις συνθήκες ζει μια ανθρώπινη ζωή. Μια γυναίκα 70 ετών από την Βουλγαρία. Το μισογκρεμισμένο σπίτι που αχνοφαίνεται πίσω από τα πράγματα ήταν το στέγασμα της γυναίκας για κάποια χρόνια. Όμως τον τελευταίο καιρό δεν μπορεί να κατηγηθεί, αφού συχνά μέσα σε αυτό εισβάλλουν άγνωστοι, τις κλέβουν τα όποια λιγοστά χρήματα φυλάει η ίδια και τις τα κάνουν όλα άνω κάτω. Δείτε σε τι κατάσταση είναι, ούτε καν η πόρτα ανοίγει. Κάθε εβδομάδα μπαίνουν και μου κάνουν εδώ, χάνω τη σειρά. Αρχίζω να κάνω κάτι σειρά, να φτιάνω κάτι, να πω μέσα, δεν μπορώ. Πάλι ξαναμπούνε και ψάχνουνε λεφτά. Όταν δεν βρουνε λεφτά, γιατί δεν έχω, όταν δεν βρουνε λεφτά, παίρνουνε ό,τι βρούνε. Μένατε αρχικά μέσα στο σπίτι αυτό? Μένω εδώ. Το οποίο και... το είχατε φτιάξει λίγο εσείς? Στην αρχή είχα κρεβάτι, είχα τραπέζι, είχα καρέκλα. Μετά τι έγινε? Τώρα δεν έχω τίποτα, γιατί συνέχεια μπαίνουν διάφορα άτομα και κάνουν ζημές και δεν μπορώ. Προημερών έπεσε θύμα κλοπής. Βέβαια, όπως λέει η ίδια, δεν είναι η πρώτη φορά που την σπρώχνουν και της κλέβουν την τσάντα με τα χρήματα, που λίγο πριν συγκεντρώνει από κάποια τσίγκινα δοχεία, τα οποία πουλά για να ζήσει. Δηλαδή, με σπρώσανε στον δρόμο και μου πήρανε τη τσάντα. Έχω ένα χαρτί από την αστυνομία, πήγα τότε, και γράφει ότι οι δραστές δεν το βρήκανε. Αυτά τα τενεκέδες εγώ μαζεύω, δεν μ' αρέσει, αλλά μαζεύω γιατί χρειάζομαι. Δεν έχω ούτε δουλειά, ούτε σύνταση. Τα δίνετε σε ποιους? Σε Παλατζίδικο, στην Λεύκα. Ναι. Και από εκεί σας δίνουν κάποια χρήματα και παίρνετε? Μου δίνουν 3-5 κάτι τέτοιο και εγώ περνάω με αυτά τα λεφτά. Η 70χρονη ζει στην περιοχή του Κέτχ. Όπως βλέπετε, έχει βγάλει τα πράγματά της σχεδόν στο δρόμο. Κοιμάται έξω. Αυτό που ζητά από τους πολίτες είναι ένα μικρό δωμάτιο να μπορέσει να μείνει μέσα και να ζήσει αξιοπρεπώς. Αναγκάζεται και κοιμάται σε έναν χαλασμένο καναπέ έξω, ανάμεσα στα ποντίκια, τα οποία τρώνε από το ίδιο πιάτο που τρέφεται η ηλικιωμένη. Φαγητό το οποίο πολλές φορές τις δίνουν κάτοικοι της περιοχής.
πάπλωμα μου. Εσείς μένετε εδώ τώρα? Ναι, εδώ. Κοιμάστε εδώ απ' έξω? Απ' έξω. Και τα πραγματά μου εδώ, πιάτα, φαγητά που έχω. Τα οποία πρώτα τα είχατε μέσα στο σπίτι. Αυτά είχα στο σπίτι. Τώρα που δεν μπορώ να μπω, τα βγάλατε έξω. Έβγαλα έξω. Και άνθρωποι με κοιτάζανε. Κακόλα, εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω σε κάθε ένας άνθρωπος. Έτσι έγινε, γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν έχω νερό, δεν έχω τουαλέτα. Για μπάνιο δεν τα πούμε. Τρώτε κάτι? Ναι, από, από το οποίο φαγητό τρώνε και τα ποντίκια? Τα ποντίκια πρώτα τρώνε από αυτό το φαγητό, γιατί δεν έχω που να τα βάζω. Βάζω στις κόβες ή στις τενεκέδες, αλλά χαλάνε μετά. Αν είναι ανοιχτό, τα ποντίκια πρώτα. Και στη Βουλγαρία μας είπατε δεν θέλετε να πάτε, γιατί... Στη Βουλγαρία δεν μπορώ να πάω, γιατί εκεί υποφέρουν ακόμα άνθρωποι και δεν τα με πιστεύουν ότι... Τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχετε χρήματα. Ναι, δεν έχω χρήματα και κανείς δεν θα μου δώσει τίποτα. Αλλά εδώ ο ελληνικός κόσμος είναι τρυφερός και μου δίνει όλα, παιδάκι μου. Καμιά φορά... Δίνουν εδώ και λίγα χρήματα, μας είπατε, εδώ κάτοικοι. Μου δίνουν και χρήματα, παιδάκι μου. Η ηλικιωμένη με την πραμάτια της δεν περνά απαρατήρητη από όσους διέρχονται από την περιοχή του ΚΕΤΧ. Ένα μικρό δωμάτιο θα ήταν για την ίδια, όπως λέει, η σωτηρία της. Άσχημα νέα για τα ειδικά μισθολόγια. Ανατροπή στους μισθούς στρατού, αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής. Καταργούνται τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης και ειδικών συνθήκων. Αξιωματικοί των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων αλλά και αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί μπαίνουν σε νέο μισθολογικό καθεστώς. Σύμφωνα με τις αλλαγές που έρχονται, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κλίμακες, ανάλογα με την προέλευσή του, τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας. Καταργούνται τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης και ειδικών συνθήκων. Ο βασικός μισθός θα ενισχύεται πλέον με μόνο 2 βασικά επιδόματα. Το επίδομα ιδιαιτέρων συνθήκων που διαμορφώνεται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, και το επίδομα θέσης ευθύνης από το βαθμό του ταγματάρχη και άνω με προϋποθέσεις που δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών παραγωγών. Εάν μετά τις αλλαγές προκύπτουν μικρότερα ποσά, τότε το ποσό διατηρείται ως προσωπική διαφορά. Αλλάζουμε θέμα. Παρά τις εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για τα νηπιαγωγεία, πολλά στεγάζονται ακόμη και σε πιλωτές πολυκατοικιών ή σε καταστήματα και φυσικά δεν έχουν προάβλιο. 5 τέτοια νηπιαγωγεία λειτουργούν στο κέντρο της Πάτρας. Οι εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου για δίχρονη υποχρεωτική δημόσια προσχολική αγωγή και εκπαίδευση αποτέλεσαν αφορμή για την παρούσα έρευνα. Έρευνα η οποία έδωσε απάντηση στο ερώτημα εάν είναι εφαρμόσιμη η εξαγγελία του Υπουργού από απόψεως υποδομών, διότι από απόψεως εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού η απάντηση δίνεται ήδη από τις ελλείψεις που υπάρχουν στην τρέχουσα σχολική χρονιά, κατά την οποία φοιτούν 4.880 παιδιά. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει σε κάποια κεντρικά νηπιαγωγεία της Πάτρας που στεγάζονται σε καταστήματα. Συγκεκριμένα πρόκειται για το 70, 33, 46, 54 και 56. Και τα 5 αυτά νηπιαγωγεία στεγάζονται σε ισόγεια πολυκατοικιών που προορίζονταν για καταστήματα και επομένως, ανεξάρτητα από τον επαγγελματισμό, το μεράκι, την επάρκεια των νηπιαγωγών, δεν είναι και ιδανικότεροι για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των προνηπίων και νηπίων για εκπαίδευση, παιχνίδι, σύντηση και ξεκούραση. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι για εμάς τους εκπαιδευτικούς να καθιερωθεί η δίχρονη προσχολική αγωγή. Εμείς θέλουμε όλα τα παιδιά να φοιτούν στο νηπιαγωγείο, να μην υπάρχουν παιδιά τα οποία παραμένουν στο σπίτι. Και σημαντικό όμως είναι να δώσουμε έμφαση στις υποδομές για να πάρουμε και να έχουμε όλα τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Γιατί σήμερα οι υποδομές, ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία,
είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν να φοιτούν τα παιδιά με ασφάλεια, να φοιτούν τα παιδιά με αξιοπρέπεια. Το μόνο που μαρτυρά ότι σε αυτούς τους χώρους στεγάζεται κάποια εκπαιδευτική δομή είναι τα χαρούμενα χρώματα και οι ζωγραφιές. Βλέπουμε για παράδειγμα στην πόλη μας, στην Πάτρα, πολλά νηπιαγωγεία να στεγάζονται σε άθλιους χώρους, σε αίθουσες τρόγλες, σε αίθουσες που δεν έχουν θέρμανση, σε αίθουσες που πραγματικά δεν μπορεί να μείνει ούτε λεπτό ένας άνθρωπος μέσα, σε εισόδους πολυκατοικιών, χωρίς άβλιους χώρους. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει έμφαση στο να αρθούν αυτοί οι χώροι, να εκλείψουν αυτοί οι χώροι, να φτιαχτούν χώροι κατάλληλοι για τα παιδιά, να δημιουργηθούν τέτοιες υποδομές και σίγουρα όσο πιο γρήγορα να θεσπιστεί η δίχρονη προσχολική αγωγή, γιατί πραγματικά κανένα παιδί δεν πρέπει να παραμένει στο σπίτι του. Οι ήρωες νηπιαγωγοί, διότι πράγματι είναι ήρωες, όταν καλούνται μέσα σε δύο δωμάτια να καλύψουν τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες, 30 και πλέον νηπίων και προνηπίων δίνουν καθημερινή μάχη. Με ένα τεράστιο πανό που ανήρτησε στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, ετοιμάζεται ο Δήμος για την Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 17 Μαΐου, αλλά και τις κινητοποιήσεις της Πέμπτης 18 Μαΐου. Ένα μεγάλο πανό στην πρόσωψη του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα ανήρτησε Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της Απεργιακής Κινητοποίησης της 17 Μαΐου. Το πανό αναφέρει χαρακτηριστικά: φτάνει πια. Ξεσηκωθείτε ενάντια στο μνημόνιο κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λαϊκό μπλόκο, στη νέα ελευθερία και τα αντίμετρα εξαθλίωσης του λαού. Με τη νέα απεργιακή κινητοποίηση στις 17 του μήνα και τις πολύπλευρες αγωνιστικές κινητοποίησεις στις 18, ο λαός πρέπει να βρεθεί στο προσκήνιο, στην πρώτη γραμμή και να διεκδικήσει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του, συμπληρώνουν από τη Δημοτική Αρχή. Αυτή λοιπόν την κρίσιμη στιγμή παρεβαίνει ο Δήμος Πατρέων και με αυτή τη συμβολική ενέργεια για να στείλει ένα μήνυμα. Φτάνει πια λαϊκός ξεσηκωμός για να αποκρούσουμε τα νέα μέτρα και τα χειρότερα που πάνε να καθιερώσουν και να μονιμοποιήσουν στη ζωή όλου του λαού. Από αυτή τη θύελλα κανείς δεν εξαιρείται. Όλοι θα μπούμε σε αυτή την εξέλιξη, θα είναι αρνητικότατη, δυσμενέστατη και θα κάνει κόλαση στην καθημερινή ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Ο Δήμος της Πάτρας θα είναι εδώ και στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης και την Πέμπτη με τη μεγάλη λαϊκή διαδήλωση, θα δώσει τη δική του παρουσία σε αυτές τις κινητοποίησεις. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ, με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια, ζει η μαγείρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδέστηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Τροχαίο το πρωί στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Γούναρη. Αυτοκίνητο παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και συγκρούστηκε με μηχανάκι. Ένας τραυματίας. Τροχαίο με τραυματισμό ενός δικυκλιστή σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 8, στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Γούναρη. Το αυτοκίνητο που βλέπετε, το οποίο οδηγούσε μία νέα οδηγός, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη Γούναρη, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα δίκυκλο το οποίο οδηγούσε ένας άνδρας και το οποίο περνούσε κανονικά επί της οδού Κανακάρη. Με αποτέλεσμα ο άνδρας να εκφενδονιστεί στο έδαφος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Της κακομοίρας το μεσημέρι στην περιμετρική Πατρών με τις ουρές των αυτοκινήτων να φτάνουν τα αρκετά χιλιόμετρα. Αιτία ένα τροχαίο που συνέβη σε ένα από τα τούνελ. Ουρές χιλιόμετρων από εκατοντάδες οχήματα τα οποία κινούνταν στην Ολυμπία οδό εντός της ευρείας παράκαμψης Πάτρας λίγο πριν τη μία μετά το μεσημέρι. Αιτία στάθηκε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε μέσα σε τούνελ. Οι οδηγοί σταμάτησαν σε σηματοδότη λίγο πριν τη σύραγγα και ανησύχησαν αφού δεν ήξεραν τι ακριβώς είχε συμβεί. Μετά από όλα συνεργεία της Ολυμπίας οδού και η τροχαία απομάκρυναν τα μπλεκόμενα αυτοκίνητα. Από το τροχαίο υπήρξαν μόνο ελαφρύς τραυματισμοί. Απίστευτο επεισόδιο τώρα μετά από τροχαίο μεταξύ οδηγών. Κυνηγούσε ο ένας τον άλλον με ένα τρυπάνι μέσα στο δρόμο. Τα πάντα μπορεί να περιμένει κανείς όταν τρακάρει και ανάψουν τα πνεύματα. Τα πάντα,
εκτός από το να του επιτεθεί κάποιος με ένα τρυπάνι και να του καταφέρει τραύματα. Κι όμως, αυτό συνέβη και μάλιστα στην Πάτρα. Το δελτίο της αστυνομίας έχει ως εξής. Από τους αστυνομικούς του 3ου Αστυνομικού Τμήματος Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονου Ιμεδαπού, ο οποίος χθες το βράδυ στην Πάτρα διαπληκτίστηκε με έναν 38χρονο επίσης Ιμεδαπό μετά από εμπλοκή τους σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και του προκάλεσε σωματικές βλάβες με τα άκρα του και με ένα τρυπάνι, ενώ τον απείλησε και τον εξύβρισε. Ο δράστης αναζητείται για να συλληφθεί. Αλλάζουμε θέμα. Εφιάλτης για γυναίκα σήμερα το πρωί στα Ζαρουχλέικα, όταν μεγαλόσωμος σκύλος της επιτέθηκε και την δάγκωσε όταν αυτή ξεκίνησε να πάει στη δουλειά της. Ανήσυχοι οι κάτοικοι. Τα δέσποτα που έχουν μαζευτεί στη γειτονιά, ορισμένα εκ των οποίων εκδηλώνουν επιθετικές τάσεις, έχουν γίνει εδώ και καιρό ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της περιοχής Κυψέλη, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, ιδίως στο σημείο πάνω από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, μέρος το οποίο πλέον αποφεύγουν να πλησιάσουν. Σήμερα το πρωί, οι φόβοι των κατοίκων της περιοχής επιβεβαιώθηκαν καθώς ένας μεγαλόσωμος, αγριεμένος σκύλος επιτέθηκε σε γυναίκα που περπατούσε αμέριμνη πηγαίνοντας με τα πόδια στη δουλειά της και την έστειλε τελικά στο νοσοκομείο. Η επίθεση του σκύλου ήταν απρόκλητη και το γεγονός έχει θορυβήσει την Κυψέλη καθώς τα αδέσποτα συνεχώς αυξάνονται και καμία μέρημνα δεν υπάρχει από την πλευρά του Δήμου για την αντιμετώπιση του προβλήματος που λαμβάνει διαστάσεις και σε άλλες περιοχές της πόλης. Τρεις συλλήψεις έγιναν για το αιματηρό επεισόδιο στο πεζόδρομο της Υφαίστου στην Πάτρα. Στα χέρια της αστυνομίας ένας 16χρονος που μαχαίρωσε έναν 27χρονο, ένας 18χρονος και μία 16χρονη από την ίδια παρέα. Όλα έγιναν για τα μάτια της ανήλικης. Στα χέρια των ανδρών της αστυνομίας έπεσαν οι φερόμενοι ως δράστες του αιματηρού επεισοδίου χθες τη νύχτα στον πεζόδρομο της Γεωργοστοπούλου και Υφαίστου. Πρόκειται για έναν 18χρονο, έναν 16χρονο και μία ανήλικη κοπέλα ηλικίας περίπου 16 ετών και αυτή. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν 27χρονος φαίνεται να πείραξε την κοπέλα στο δρόμο. Εκείνη φώνασε τους φίλους της και επιτόπου πήγαν τα δύο αγόρια, με τον ανήλικο, όπως αναφέρουν πηγές, να βγάζει αιχμηρό αντικείμενο πιθανόν μαχαίρι και να τραυματίζει σοβαρά τον 27χρονο στο θώρακα. Μάλιστα, το τραύμα ήταν τόσο σοβαρό, ώστε όταν διακομίσει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες χρειάστηκε να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και ο νεαρός διέφυγε τον κίνδυνο. Και οι δύο κατηγορούμενοι, όπως και η κοπέλα, έπεσαν στα χέρια των αρχών. Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία της 22χρονης που έχασε την όρασή της και τα νεφρά της από ένα ποτό μπόμπα στον Λαγανά της Ζακύνθου. Η 22χρονη Βρετανίδα που τυφλώθηκε από τον οθευμένο κοκτέιλ στον Λαγανά Ζακύνθου μίλησε για τον εφιάλτη της και για τη μητέρα της που της δόρισε τον νεφρό της για να σωθεί. Ένα και μόνο κοκτέιλ μπόμπα στον Λαγανά ήταν αρκετό για να χάσει την όραση και τα νεφρά της η 22χρονη σήμερα Βρετανίδα, για την οποία οι ονειρεμένες διακοπές στη Ζάκυνθο εξελίχθηκαν σε εφιάλτη. Η Χάνα Πάουελ από το Middlesbrough ένα χρόνο μετά την τραγική περιπέτεια που άλλαξε τη ζωή της μίλησε στην εφημερίδα The Sun για τη συνταρακτική στιγμή που ανακάλυψε την απώλεια της όρασής της από την κατανάλωση κοκτέιλ βότκας νοθευμένης με μεθανόλη. Η Πάουελ βρισκόταν στο Λαγανά που φημίζεται για τα μπαρ και τα άγρια πάρτι του. Το τελευταίο ανέμελο βράδυ των διακοπών της, η παρέα της πήγε για κοκτέιλ. Η βραδιά της έληξε κανονικά και έπεσε για ύπνο χωρίς να αισθάνεται άσχημα, όπως διευκρινίζει. Ο εφιάλτης άρχισε όταν ξύπνησε. Το πρωί οι φίλοι μου ήρθαν για να με ξυπνήσουν και αυτό που είδα μπροστά μου ήταν πηχτό σκοτάδι. Του ζήτησα να ανοίξουν τις κουρτίνες και με διαβεβαίωσαν πως ήταν ήδη τραβηχμένες και ο ήλιος έμπαινε στο δωμάτιο. Κατέρευσα. Ήμουν τυφλή. Ήταν καταστροφικό. And then we came back from there. That's when I went to sleep. And I don't remember a lot from there. I went to sleep for 26 hours. I woke up. We didn't feel that well still, but we were chatting to my friends. And then I suggested we put the lights on because I thought we were sat in the dark. And that's when they told me the lights were on. And I thought they were joking, but they were on. I was blind. The ambulance there, I didn't understand I was blind at the time. I just couldn't see anything, and then I realized more than that was in a hospital. Όπως απεδείχθη, ο οργανισμός της υπέστη δηλητηρίαση από τη θανατηφόρα μεθανόλη με την οποία ήταν νοθευμένο το κοκτέιλ. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου μαζί με ακόμα δύο φίλους της που αρρώστησαν και αυτοί από την νοθευμένη βότκα, αλλά όχι τόσο σοβαρά.
Εκεί κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα. Ειδοποιήθηκαν οι γονείς της, οι οποίοι έμαθαν ότι το πρόβλημα ήταν πολύ σοβαρότερο από μια δηλητηρίαση από μεθανόλη, όπως τους αποκάλυψε ο Δημήτρης Γούμενος, επικεφαλής της κλινικής νεφρού στο νοσοκομείο. Το μοιραίο δείγμα δεν την τύφλωσε μόνο, της προκάλεσε και νεφρική ανεπάρκεια. Προκειμένου να αποφύγει τη διαβίου αιμοκάθαρση, προέβησε μεταμόσχευση ενός νεφρού με δότρια τη μητέρα της. Η μητέρα μου είναι ο ήρωάς μου. Η μεταμόσχευση ήταν σωτήρια για να πάρω λίγη από τη ζωή μου πίσω, δηλώνει η ίδια με πικρία και προειδοποιεί τους συμπολίτες της να μην πέσουν στην ίδια παγίδα στις διακοπές τους. Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Πλούσιο θέαμα και δράση το τριήμερο 12-14 Μαΐου στα Καλάβρητα από τον αγώνα 4x4 Jeep. Δείτε στην κάμερα τη στιγμή που ένα από αυτά ανατρέπεται στην προσπάθειά του να κατέβει ένα λόφο. Ένα τριήμερο γεμάτο δράση στα Καλάβρητα από την Παρασκευή μέχρι και χτες Κυριακή από τις 12 έως 14 Μαΐου. Η Λέσχη 4x4 Πάτρας Σκάρτα 100 έδωσε ραντεβού με το θέαμα στο 5ο Wild Terrain Πάτρας Χάρης Καυτεράνης. Με πάρα πολλές συμμετοχές και πολλούς ακόμα θεατές, ο αγώνας ήταν καλύτερος από πέρυσι και πιο δυνατός, μιας και το σκηνικό θύμιζε ταινία δράσης με τζιπ να μην κολλάνε πουθενά, να ανεβαίνουν λόφους και βουνά και φυσικά οδηγούς αστέρια. Ωστόσο, ο αγώνας είχε και τα πρόοπτά του, αφού ένα τζιπ που προσπάθησε να κατέβει ένα λόφο αλετράπη πήρε πολλές τούμπες, τα λέγαμε, ωστόσο δεν τραυματίστηκε κανένας. Το τριήμερο ολοκληρώθηκε με απονομές στην πόλη των Καλαβρίτων καθώς και διασκέδαση για τους συμμετέχοντες. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Κέρδιζαν με 9-0, αλλά το μάτς διεκόπη για έναν απίστευτο λόγο. Συνέβη σε αεραστεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι Αχαϊκός ΑΕΚ Πατρών για τον τρίτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας διεκόπη στο 53. Καθώς φιλοξενούμενοι έμειναν μόνο με 6 ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμών. Στο χρονικό σημείο της διακοπής οι φιλοξενούμενοι ήσαν μπροστά στο σκορ με 9-0 με τον Νίκο Ψάνα να σημειώνει 7 γκολ. Το μάτς θα κατοχυρωθεί με 9-0 στον Αχαϊκό. Αφού όταν το σκορ είναι πάνω από 3-0, τότε παραμένει το αποτέλεσμα τη χρονική στιγμή που διακόπη το μάτς. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Εδώ, με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια, ζει η μαγείρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδαίσθηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις. Μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το
άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείου αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείου αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.